Το λόγο θα δώσω τώρα στον Υφυπουργό, τον κύριο Γιουργαντά. Κύριε Γιουργαντά, μιλήστε τώρα ή στον επόμενο εισηγητή. Ωραία. Για, όπως ενημέρωσα στην αρχή της συνεδρίας, ο κύριος Γιουργαντάς θα αναπτύξει δύο άρθρα, δύο διατάξεις. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Υπάρχουν δύο άρθρα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα οποία καλείστε σήμερα να υπερψηφίσετε, το άρθρο 36 και το άρθρο 37. Επειδή στις επιτροπές δεν ακούστηκε το Υπουργείο, θα ήθελα σήμερα να αναπτύξω το άρθρο 37, το οποίο πραγματικά είναι μια μεγάλη τομή στις συναλλαγές του πολίτη με το δημόσιο. Ειδικότερα σήμερα, με την διάταξη του άρθρου 37, δίνεται πλέον η δυνατότητα χορήγησης αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και επιστοποιητικών δημοτολογίου για πρώτη φορά από την ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου, από το gov.gr. Πλέον ο πολίτης θα μπορεί από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σπιτιού του και από το κινητό του τηλέφωνο, μπαίνοντας στη συγκεκριμένη πύλη, να μπορέσει να εκδίδει αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων αλλά και επιστοποιητικά δημοτολογίου με την ίδια αποδεικτική δύναμη την οποία έχουν όταν αναγκαζόταν μέχρι τώρα να πάει στο αρμόδιο ληξιαρχικό γραφείο για να τα εκδώσει. Όλο αυτό γίνεται μέσω των στοιχείων του Μητρώου Πολιτών και είναι ένα ακόμα αποτέλεσμα της διαλειτουργικότητας την οποία προσπαθούμε κάθε στιγμή να προωθούμε στο Υπουργείο μας, γιατί ο στόχος είναι ένας. Να αποφεύγεται όσο το δυνατόν η φυσική παρουσία των πολιτών στα γκισέ του Δημοσίου, να βελτιώνεται η καθημερινότητά του και να κερδίζει με αυτόν τον τρόπο το χρόνο τον οποίο απαιτείται για τη διεκπαιρέωση των άλλων υποθέσεών του. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας μας, θα πω το εξής. Από τα 8,5 περίπου εκατομμύρια διοικητικές διαδικασίες τις οποίες εκτελούν τα ΚΕΠ της χώρας κάθε έτος, πλην των βεβαιώσεων γνησίων υπογραφής ή της πληροφόρησης της άλλης που δίνουν, είναι 8,5 εκατομμύρια διαδικασίες. Από αυτές, περίπου οι 500.000, το μισό εκατομμύριο, αφορούν τα συγκεκριμένα αυτά πιστοποιητικά. Δηλαδή, τις ληξιαρχές πράξεις γεννήσεως, τις ληξιαρχές πράξεις γάμου και τις ληξιαρχές πράξεις θανάτου. Τα γεγονότα αυτά θα μπορεί να τα εκδίδει ο ίδιος ο πολίτης, είτε από το σπίτι του, είτε να πηγαίνει στα ΚΕΠ όποιος δεν έχει την ψηφιακή δεξιότητα, αλλά να παίρνει online το έγγραφο το οποίο απαιτεί, την ίδια στιγμή δηλαδή να βρίσκεται στη διάθεση και στην κατοχή του. Νομίζω ότι αποδεικνύουμε συνεχώς ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας πραγματικά μπορεί να αποτελέσει ένα εθνικό στοίχημα το οποίο είμαστε σε θέση να το πετύχουμε. Είναι μια αναγκαιότητα η οποία προέκυψε μέσα από τον κορονοϊό, αλλά είναι και μια αναγκαιότητα η οποία πρέπει να συνοδεύσει κάθε προσπάθεια της χώρας μας για την οικονομική της ανάταξη και παρακαλώ να υπερψηφίσετε αυτήν τη συγκεκριμένη διάταξη η οποία έρχεται σε συνέχεια πολλών άλλων παρόμοιων, θα ακολουθήσουν και άλλες. Στόχευση όλων αυτών είναι μία. Ο πολίτης να εξυπηρετείται από το κράτος όσο πιο άμεσα και χωρίς τη δική του καθόλου ταλαιπωρία. Ευχαριστώ πολύ.